Τι κάνεις, χαίρομαι τόσο πολύ που σε βλέπω, χαίρομαι τόσο πολύ για το comeback σου, το οποίο έχει γίνει αρκετά χρόνια τώρα. Υπήρχε μία αποχή κάποιων ετών? Όχι αποχή, ποτέ. Ήμουνα πάντα εκεί, έβγαζα τραγούδια, τα live μου. Απλά όλοι οι άνθρωποι κάνουν τον κύκλο τους. Ξαφνικά είπατε να γίνει η επανένωση των One. Είχα την ιδέα λοιπόν να φέρω τα παιδιά ξανά, φιλοξενούμενους μου, special guest, να βγαίνουν 40 λεπτά στη μέση του προγράμματος, στο peak, εκεί που τους αξίζει και τους αρμόζει, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο pop συγκρότημα η One. Είμαστε ένα, κάτι τόσο ωραίο και το έβλεπα, τον κόσμο το αγαπάει. Και αυτό το πράγμα έχει μεγαλώσει, έχει εξελιχθεί, έχει θεριέψει και οδηγηθήκαμε και να κάνω και το καινούργιο μου τραγούδι βάζοντας τους One μαζί μου να τραγουδήσουν, τα υπόλοιπα παιδιά εννοώ τους One, να τραγουδήσουν μαζί μου. Τελικά, ο Γιώργος Θεοφάνους το σήκωσε το τηλέφωνο. Έλα μωρό. Να σου πω, δεν σημαίνει ότι δεν μιλάμε, ότι μισιόμαστε ή οτιδήποτε, για όνομα του Θεού. Ούτε θέλω να δημιουργηθεί οτιδήποτε, ούτε να απομονωθεί οποιαδήποτε φράση και να γράφουν, γιατί δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Τα έχουμε ξεπεράσει αυτά με τον Γιώργο. Άλλη μια περίπτωση που επίσης μπορεί να σκοτωθούμε, αλλά στο τέλος θα τα βρούμε. Εγώ πιο πολύ νευρίασα με τον Κωνσταντίνο και πάντα είχα στο μυαλό μου ότι και η μεγαλύτερη αποτυχία στην Ισπανία, γιατί είχαμε έναν άνθρωπο εκεί ο οποίος πραγματικά μας πίστευε και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε «Ελάτε, θα σας κάνω εγώ». Και εκεί εσύ είπες το όχι. Δεν νομίζω να γινόταν κάτι. Από μέσα ήξερα ότι κάπου σκάλωνε το πράγμα. Οπότε εσύ δεν ήθελες και να στεναχωρήσεις και τα υπόλοιπα παιδιά, ίσως με πράγματα τα οποία αναγνώριζες παραπάνω και λες τώρα σε μην τα στεναχωρήσεις. Ξέρεις τι, όταν είσαι σε μια ομάδα και πάρεις μια απόφαση που αφορά μόνο τον εαυτό σου, ότι κάποιους θα στεναχωρέσεις, κάποιοι θα το βρουν θετικό, κάποιοι θα το βρουν αδιάφορο. Όταν όμως βάλομαι, δεν μιλάω, αφήνω τα πράγματα, γιατί όταν κάνεις το σωστό, αργά ή γρήγορα, την απάντηση θα τη δώσει η ίδια η ζωή. Θέλω να πεις και τη γνώμη σου για το Eurovision φέτος, ναι, που θα στείλουν τη Στεφανία, ένα κορίτσι 18 χρονών. Πώς σου φαίνεται αυτή η επιλογή? Ωραία. Και της εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Και είμαστε δίπλα της. Εκπροσωπεί τη χώρα μας. Έτσι πρέπει να είμαστε. Η αγαπημένη μου Μαργαρίτα Μάτσα και όλη η Μινωσιμά ήθελε το τραγούδι αυτό, το Πιλί Μπαμπάμ, να το στείλει στην ΕΡΤ για να το προτείνει για Eurovision. Είχε δημιουργηθεί μια παραφιλολογία ότι μπήκαμε σε κάποιο ανταγωνισμό και προσπαθούσαμε να πάμε εμείς. Δεν κάναμε τίποτα. Απλά έγινε μια πρόταση. Όλοι το θέλαμε. Αν γινότανε, καλώς. Αν δεν γινότανε, δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Δεν δημιουργήθηκε το τραγούδι για αυτό το λόγο. Υπάρχει ένας ρατσισμός ηλικιακός σε σχέση με το Eurovision που δεν ξέρω, μόνο στη χώρα μας ισχύει αυτό το πράγμα, που δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε εμείς οι Έλληνες αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κανένας που να ορίζει ότι πάνε μόνο οι νεαροί στη Eurovision. Υπήρχε κόλλημα σε αυτό σε σένα. Και για τα υπόλοιπα παιδιά. Μπορεί να πάει όποιος θέλει και μπορεί να πάει και καλά. Για όνομα του Θεού, ξεκολλήστε από αυτό το πράγμα. Ερωτικό καρδιακό μου γράφει λόγο και η καρδιά μου χτυπάει, πάει, πίλι, μπαμ, μπαμ.